ως λήθος η ακυνθός της Εκκλησίας Χριστού. Αστράπτης της πέρασή, της των χαρίτων αυγές, πα Την κατά φεδρίνης τρίτη του μηνός Ιουλίου, η ακίνθου μάρτυρος του Κουβικουλαρίου, Ανατολίου Πατριάρχου Κωνσταντινούπολεως Θεοδότου Θεοδότης Διομήδους Ευλαμπίου, Ασκληπιάδου και Γολινδούχ των Μαρτύρων, Μάρκου και Μοκίου των Μαρτύρων, Ισαΐου Οσίου του Αναχωρητού, Μενελάου Μάρτυρος, Γεωργίου Οσίου του Θαυμαστορίτου, Ιωακήμ Οσίου των Νοτενών, Γερασίμου Νεομάρτυρος του Μεγαλοχωρίτου και η Ανακομιδή των Τιμίων Λιψάνων των Αγίων Ενδόξων Νεομαρτύρων της Λέσβου, Ραφαήλ Νικολάου και Ειρήνης. Ο Άγιος Μάρτης Ιάκυνθος, ο Κουβικουλάριος, Θαλαμιπόλος. Καταγόταν από την Κεσάρια της Καπαδοκίας και έζησε στα χρόνια του αυτοκράτορα Τραϊανού. Ήταν άνθρωπος με εξαιρετική συμπεριφορά και διετέλεσε Κουβικουλάριος του αυτοκράτορα. Διεκπεραίωνε τα καθήκοντά του μέσα στο παλάτι κατά τον καλύτερο τρόπο. Ήταν προσεκτικός και δεν μολύνθηκε από τη χλυδή των ανακτόρων. Η ψυχή του ολόκληρη ήταν δοσμένη στον Σωτήρα Χριστό. Όταν ο Τραϊανός διέταξε διωγμό κατά των χριστιανών, ο Ιάκυνθος δεν δίστασε να ομολογήσει μπροστά στον Αυτοκράτορα ότι είναι και ο ίδιος χριστιανός. Ο Τραϊανός εξεπλάγει και του είπε ότι είναι αχάριστος για την εμπιστοσύνη και την υπόληψη που του προσέφερε το παλάτι. Τότε ο Ιάκυνθος με ψυχική άνεση απάντησε «Αν η ευγνωμοσύνη είναι αρετή βασιλιά, ποια απολογία θα μπορέσω να δώσω αρνούμενος τον Σωτήρα Χριστό μου, ο οποίος έχησε για μένα το αίμα του, ο οποίος μου χάρισε την πίστη, την ελπίδα, την αγάπη» και μου δίνει λιμάνι στις ψυχικές τρικυμίες. Μου δίνει παρηγοριά στην θλίψη, ασφάλεια στα κύματα, θώρακα στις δοκιμασίες και ο οποίος μου επιφυλάσσει στη συμμετοχή στην αιώνια βασιλεία και δόξα του. Ο Τραϊανός, στενοχωρημένος από τα λόγια του Ιακίνθου, διέταξε να τον φυλακίσουν, χωρίς να του δώσουν καθόλου φαγητό εκτός κι αν ήθελε να φάει η δολόθητα. Σαράντα ημέρες πέρασε έτσι ο Ιάκυνθος, χωρίς να αγγίξει τα δολόθητα. Την τεσσαρακοστή πρώτη όμως, παρέδωσε το πνεύμα του στον Κύριο. Έργο την κλί. σου, Σφραγίζω νόσηε λόγοι και πράξεσοι Το κόσμο εφανάς Της υπερνούν ανατολής Την έλαμψη Υπότιτλοι <flats> <building> sure AUTHORWAVE Υπόστασιν δεφέροντα μία, προς σωτηρίαν των ψυχών. Ο Άγιος Ανατόλιος Πατριάρχης Κωνσταντινουπόλεως Ο Άγιος Ανατόλιος έγινε Πατριάρχης Κωνσταντινουπόλεως δύο μήνες μετά από τον άδικο φόνο του Πατριάρχη Φλαβιανού στις 11 Αυγούστου του 449 από τον ερετικό Διόσκορο και τους συνεργάτες του. Ο Ανατόλιος ήταν γέννημα της Αλεξανδρίας και χειροτονήθηκε διάκονος από τον τότε Αρχιεπίσκοπο Αλεξανδρίας Άγιο Κύριλο. Ο αιρετικός Πατριάρχης Αλεξανδρίας Διόσκορος υποστήριξε την εκλογή του Αγίου Ανατολίου με την ελπίδα ότι θα τον έχει υποχείριό του. Διαψεύστηκε όμως. Ο Ανατόλιος ανεδείχθη πιστός και θαραλέος υπέρμαχος της Ορθοδόξου πίστεως. Επί της πατριαρχίας του, συνήλθε το 451 η Τετάρτη και Αγία Οικουμενική Σύνοδος, η οποία κατεδίκασε την αίρεση του ευτυχούς. Επί Ανατολίου επίσης, ανακομίστηκαν στην Κωνσταντινούπολη τα λείψανα των 40 Αγίων που μαρτύρησαν στην παγωμένη λίμνη της Εβαστίας. Ο Πατριάρχης Ανατόλιος εκοιμήθη στις 3 Ιουλίου του 458 αφού ωφέλησε σημαντικά την πίστη και την εκκλησία. Οι Άγιοι Μάρτυρες Θεόδοτος, Θεοδότη, Γολυνδούχ, Διομίδη, Σεβλάμπιος και Ασκληπιάδης συνελήφθησαν από τον βασιλέα Τραϊανό το έτος 98 μετά Χριστόν, ο οποίος τους εξανάγκαζε να αρνηθούν τον Χριστό και να θυσιάσουν στα είδωλα. Επειδή όμως αρνήθηκαν να πιστούν στις ασεβείς διαταγές του βασιλέως, αφού βασανίστηκαν κατόπιν τους έκλεισαν στην φυλακή, όπου ήταν και ο Άγιος Ιάκυνθος, ο Κουβικουλάριος, από τον οποίον και στηρίχθηκαν στην πίστη του Χριστού. Όταν μαρτύρησε ο Άγιος Ιάκυνθος, κατόπιν έβγαλαν και αυτούς από την φυλακή και τους οδήγησαν στο ναό για να φάγουν ειδωλόθητα. Οι Άγιοι αυτοί όχι μόνο δεν έφαγαν, αλλά και ήλεγξαν με θάρρος την ψευτοθρησκεία των ειδόλων. Τότε τους κρέμασαν πάνω σε ξύλα και ξέσχισαν τις άρκες τους. Έπειτα με βάρβαρο τρόπο, αφού τους κατέβασαν από τα ξύλα, τους αποκεφάλισαν και έτσι όλοι έλαβαν τον Στέφανο του μαρτυρίου. Τα δε τίμια λείψανά τους, τα ενταφίασαν με τιμές οι χριστιανοί στον τόπο που μαρτύρησαν, ναι, ναι, του μεγάλου χωρίου ενθέον βλάστημα ευρυτανία σβεγγέρα. Και εγκαλοπίσμα κάτε σχήνα των εχθρών στερά Ω ο του Χριστού ανεβήχθη σαν γέρασιμε. πρεσβεύων υπέρ των πίστη τον σε. Ο Άγιος Γεράσιμος ο Νέος ο καρπενισιότης, Το Καρπενήσι και συγκεκριμένα το Μέγα Χωριό είναι ο τόπος όπου γεννήθηκε ο νέος ο Σιωμάρτης Γεράσιμος, κατά κόσμον Γεώργιος. Έντεκα χρονών πήγε στην Κωνσταντινούπολη και παρέμεινε κοντά σε έναν παντοπόλη. Κάποια μέρα μετέφερε πάνω στο κεφάλι του έναν χάλκινο δίσκο που είχε πινάκια γεμάτα πυγμένο γάλα. Σε κάποια στιγμή όμως γλίστρισε, του έπεσε ο με τα πινάκια και του έσπασαν όλα. Και ενώ έκλεγε μέσα στο δρόμο για την δυστυχία που τον βρήκε, τον πήρε κοντά της μία επίσημη Οθωμανίδα που τον παρηγόρησε. Στην συνέχεια με διάφορες περιποιήσεις τον ξεγέλασε και κατάφερε να τον εξισλαμίσει, τον τουρκεψε. Μετά από πολλά χρόνια ο Γεώργιος κατάλαβε το αμάρτημά του και έφυγε για την πατρίδα του. Αργότερα πήγε στο Άγιο Νόρο, εκάρι μοναχό και ονομάστηκε Γεράσιμος. Επιθυμώντα όμω το μαρτύριο, επέστρεψε στην βασιλεύουσα και αποκήρυξε τον Ισλαμισμό. Κατόπιν μπροστά στον πρώην κύριό του, κήρυξε με θάρρο την πίστη του στο Χριστό. Παρά τι κολακίε και τα βασανιστήρια, ο Γεράσιμο έμεινε αμετακίνητο στην πίστη του. Τότε στις 3 Ιουλίου του 1812 τον αποκεφάλισαν στον μπαμπά Χουμάη της Κωνσταντινουπόλεως. Τότε ήταν 25 ετών. Το λήψανο του Αγίου ενταφιάστηκε στο νησί Πρώτη. Αργότερα μεταφέρθηκε στην Μονή Προυσού στο Καρπενήσι. <Διον> λαμπρός ασκήσας, θείας χάριτος, όφης δοχείων. ημώ. Πάτερ οσίε, Χριστόν τον Θεόν ηκετεύε, ο Όσιος Ιωακίμ Νοτενών, ο νέος και θεοφόρος. Γεννήθηκε στα τέλη του 16ου αιώνα στο χωριό Σκιαδά της επαρχίας των παλαιών πατρών. Σε νεαρή ηλικία και παρά την θέλησή του, αραγωνιάστηκε μία ευσεβή νέα που καταγόταν από το ίδιο χωριό. Ο Ιωακίμ όμως, φλεγόμενος από τον πόθο της μοναχικής ζωής, εγκατέλειψε γονείς και αραβωνιαστικά και έγινε μοναχός. Αργότερα έγινε ιερέας και υπήρξε ηγούμενος της Ιεράς Μονής Νοτενών για πολλά χρόνια. Έπειτα ανεχώρησε σε κάποια σπηλιά πάνω από την Μονή, όπου με τη σκληρή ασκητική ζωή του κατάφερε να γίνει επίγειος άγγελος και ουράνιος άνθρωπος. Εκοιμήθη ειρηνικά και ύστερα από δέκα έτη έγινε η ανακομιδή των λειψάνων του. Το λείψανό του βρέθηκε αναλύωτο και έβγαζε θαυμάσια ευωδία. Μετά από λίγα χρόνια το λείψανό του αποσυντέθηκε και η κάρα του μαζί με άλλα πολύτιμα αντικείμενα της Μονής εκλάπησαν. Σήμερα στην Ιερά Μονή Νοτενών βρίσκονται λίγα μόνο λείψανα του Αγίου τα οποία ευωδιάζουν και πραγματοποιούν διάφορες θεραπείες στους πιστούς. Τι αυτή η μέρα η έβρεση του τάφου και των λιψάνων του Αγίου Ιερομάρτυρος Ραφαήλ εν εν ενέτη 1959.